απόλυτα όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Ναι. Και πιο minimal το βρίσκω, γιατί εδώ έχουμε ξεφύγει τελευταία και έχουμε παραφορτώσει τα πράγματα έτσι ως ethnic. Το μήνυμα γενικά είναι ελευθερία με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή, εάν δεν υπερφορτώσουμε ένα περιβάλλον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πινελιές ethnic και μπαρόκ και πολυελαίους και κρίσταλα. Επίσης, κινέζικες επιρροές από Ανατολή. Βλέπουμε τη ψάθα, βλέπουμε και το μεταξωτό. Γιατί το μυαλό μας πάει σε μασάζ όταν βλέπουμε τέτοια διακόσμηση. Ναι. Έχει να κάνει με τη χαλάρωση, την ηρεμία και αυτή την ευεξία για την οποία μας μίλησε η Μαρία, που θα πρέπει να αποπνέει το σπίτι μας, να μην μας φορτώνει, γιατί αρκετά φορτωνόμαστε όλη την ημέρα με διάφορα περιττά πράγματα στον εργασιακό μας χώρο ή στον κοινωνικό μας χώρο. Το σπίτι είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό παρά είναι απλό. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το τελείως minimal. Βλέπουμε τις επιρροές της δεκαετίας του 60. Βλέπουμε... Α, έχουμε 60 τώρα. Έχουμε pop στοιχεία. Τα pop στοιχεία, ακριβώς. Εγώ και που δεν μπορώ να καταλάβω, λες ότι ακόμα τα έχεις το μυαλό σου λίγο μπερδεμένα και προσπαθείς να τα φιλτράρεις και να κατεβούν, να προσγειωθούν στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι. Η τάση 60. Πόσα χρόνια θα κρατήσει για να πάρει κάποιος μία σειρά επίπλων και απευθύνεται σε ένα μικρό αγοραστικό κοινό? Ναι, αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε το άρωμα. Δηλαδή δεν θα επιπλώσει όλο το σπίτι στη δεκαετία του 60. Δηλαδή αυτό που θα δούμε τώρα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά για πώς θα το κρατήσεις αυτό? Ναι, εδώ παρουσιάζονται με κάποια υπερβολή, γιατί παρουσιάζονται εικαστικά. Αλλά μπορούμε κάλλιστα και εδώ που είμαστε τώρα να βάλουμε μια δερμάτινη πολυθρόνα των 60. Είναι το ίδιο φαντάζομαι με αυτό που συμβαίνει και στις επιδείξεις υψηλής ραπτικής. Δεν θα φορέσουμε πολλά από αυτά τα ρούχα τα οποία προβάλλονται, δεν θα ντύσουμε ποτέ το σπίτι μας αυστηρά έτσι, εκτός αν είμαστε μεγιστάνες και αλλάζουμε τρεις την ώρα την επίπλωση του σπιτιού. Αλλά μπορούμε να βάλουμε κάποιες πινελιές ή να δούμε τις τάσεις για να προσαρμοστούμε ανάλογα. Ακριβώς. Και τελικά, αν θέλουμε και αν μας αρέσει, δηλαδή όλα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά. Ναι. Και βλέπω και χρώμα, πορτοκαλί, πράσινο, ακριβώς, λεμονί. Το έχεις πιάσει ακριβώς το πορτοκαλί. Όχι, με ενημέρωσε η Ειρήνη. Είναι φοβερή τάση. Πορτοκαλί, λαχανή και τέτοια, αυτά είναι τα χρώματα. Στο σπίτι, δηλαδή, αν έχεις έπιπλα σκουρόχρωμα, μπορείς κάλλιστα χρήστο μου να βάλεις... Καλυμάνο θα γίνει και σε ένα της μόδας. Μια πορτοκαλί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλάξει... Για τα Δανέζικα, τα παλιά τα έπιπλα που λέγαμε και τα αυτά, ξαναβγαίνουν σιγά σιγά με ένα άλλο... Με λίγο λαχούρ, μαξιλαράκια πάνω. Τα δαγεία είναι ανάρπαστα, ναι. Λαχούρια, βέβαια. Ανάρπαστα είναι τα Δανέζικα. Βέβαια. Για να φροντίσετε ότι έχετε στο σπίτι σας εκεί. Είναι μια περίοδος έτσι που τα ζευγάρια του 60 κάνουν το σπίτι τους και χρησιμοποιούσαν αυτά τα έπιπλα. Ξανά τις μόδες οι ελληνικές ταινίες που δείχνει και τα σαλόνια στο κολονάκι μέσα. 60s εκεί πέρα, 70s, early 70s. Και αλλάζουν τα υλικά, φαντάζομαι. Πολλά μαξιλάρια βλέπω. Ναι, γενικώς. Πάρα πολύ το μαξιλάρι. Το zen κλίμα είναι αυτό, το οποίο έχει μπει πλέον στο interior και έχει γίνει κλασικό, all time classic, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μια καινούρια τάση? Όχι, αυτό έχει εμπεδωθεί πλέον και μιλάμε για... Όχι απλώς για easy living, αλλά για ένα cool μέσα στο σπίτι, ένα cool κλίμα. Αυτή είναι η τάση, αυτό συζητιέται. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, να δημιουργήσεις ένα cool κλίμα να σε ξεκουράζει. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Από ό,τι επίσης μου είπε η Ειρήνη, και είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, τώρα πλέον δεν δίνεται τόση σημασία στο interior σαν διακόσμηση εσωτερικού χώρου, αλλά το interior αναδεικνύει μέσα από το φωτισμό και το minimal αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου. Προστατούν λοιπόν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του σπιτιού και σε αυτό πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και ο φωτισμός. Γιατί ο φωτισμός είναι κάτι που δεν προσέχουμε στα σπίτια μας, το πώς θα παίζει το φως και θα να δείξει μερικά πράγματα και προπαντός πώς θα μας χαλαρώσει. Ναι, θέλουμε ένα διευθυντή φωτογραφίας στο σπίτι μας, να θέλουμε... Εμείς έχουμε τον Νίκο τον Αδάμο, είμαστε σίγουροι εδώ στην εκπομπή, αλλά στο σπίτι είναι αλλιώς. Με εύκολα τρίκ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε, όσον αφορά τους φωτισμούς και τη μαγεία του φωτισμού. Επιτραπέζια φωτιστικά και επιδαπέδια σε γωνιές. Κυρίως όχι από πάνω το φως, έτσι. Κυρίως έτσι περιμετρικά. Καλύτερα περιμετρικά ή από κάτω προς τα πάνω, από τα χαμηλά. Πείτε μας λίγο οι τιμές πώς κινούνται σε σχέση με τα στάνταρ, τα περσινά ή τις... Τα αστρονομικά επίπεδα. Ναι, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι η κρίση που υπάρχει διεθνώς έχει πλήξει και τις αγορές της Ιταλίας. Και του Μιλάνου. Δηλαδή τα βλέπουμε λίγο πιο συμμαζεμένα τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Να πάμε στο Μουσείο Design.
να δούμε ένα βίντεο. Το Μουσείο Design στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό βέβαια. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε και τον κύριο Δελιαλή, τον εμπνευστή έτσι, και την ψυχή του μουσείου, το οποίο περιφέρεται άστεγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρά τις υποσχέσεις για τη στέγασή του σε ένα μόνιμο χώρο στο λιμάνι. Τώρα λοιπόν κάποια αντικείμενα από την πολύ σπουδαία συλλογή. Που κάποτε είχαν εκτεθεί στο Μιλάνο ως πρωτοποριακά έτσι και τώρα είναι πλέον στο μουσείο. Και στα βιβλία και στις βιβλιοθήκες όλων των κόσμων. Εκτίθενται σε μια πολύ σημαντική έκθεση από την οποία θα παρακολουθήσουμε πλάνα.